Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κλεισίματος του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Πάτρας, ξεκαθάρισε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, με αφορμή τους φόβους που εκφράζονται έντονα το τελευταίο διάστημα στους κόλπους των εργαζομένων του Καραμανδανίου. Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση κλεισίματος του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Πάτρας. Αντίθετα, κάνουμε τα πάντα προκειμένου να το ενισχύσουμε. Επί των ημερών μας δεν έχει υπάρξει η παραμικρή συρρήκνωση νοσοκομείου. Το πρόβλημα εστιάζεται στο αναισθησιολογικό τμήμα μετά την παραίτηση της μόνιμης αναισθησιολόγου του νοσοκομείου, η οποία δήλωσε αδυναμία να βρίσκεται σε συνεχή εφημέρευση λόγω της υποστελέχωσης του τμήματος. Την ίδια ώρα που φουντώνουν οι φήμες περί επιχειρούμενης διάλυσης προκειμένου να φύγει ο χειρουργικός τομέας και να πάνε κλινικές ορθοπαιδική και οτορινολαρυγγική στο νοσοκομείο του Ρίου. Είχα σήμερα το πρωί μία συνάντηση στο γραφείο μου με την αναισθησιολόγο, η οποία έχει υποβάλει παραίτηση, μαζί με τον διοικητή του νοσοκομείου. Την άκουσα στις αιτιάσεις τις οποίες έχει προβάλει, της έδωσα ορισμένες λύσεις, ορισμένες κατευθύνσεις. Προς το παρόν εμένει στην παραίτησή της, όμως μέχρι αυτή να συμβεί και να υπάρξει αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής της σχέσης, γιατί αυτό, ξέρετε, θα πάρει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να βγει το ΦΕΚ, μου είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις και τις λύσεις που έχω προτείνει, θα το ξανασκεφτεί το θέμα. Την ίδια ώρα, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια συμβασίουχοι εργαζόμενοι που είχαν κληθεί να καλύψουν τις κενές θέσεις στο σύστημα υγείας μετά την απόφαση για αναστολή εργασίας των ανεμβολίαστων, οι οποίοι τώρα έρχονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Προσληφθήκαμε με την προοπτική ότι θα ανανεωθούμε άλλους τρεις μήνες. Ανανεωθήκαμε άλλους τρεις μήνες πολύ καλά, ως εκεί. Ξεκινήσανε μετά διοικητικοί, υπουργοί υγείας και όλοι αυτοί μας υποσχεθήκανε ότι θα μας ανανεώσουν μέχρι τέλος χρόνου. Ξαφνικά πριν από λίγες μέρες, στις 7 του μήνα, πήγαμε στην εργασία μας, ωραία και καλά. Μας είπανε ότι πρέπει να φύγουμε. Φύγαμε λοιπόν εμείς ωραία και καλά από τη δουλειά μας. Πολλοί από εμάς χάνουμε ξαφνικά τη δουλειά μας, χάνουμε ξαφνικά πάρα πολλά πράγματα, χάνουμε πολλά δικαιώματα. Όταν μπήκαμε στους πίνακες, χάσανε πάρα πολλοί από αυτούς την ανεργία τους και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θα θέλαμε να μας δώσει πίσω ο κύριος Πλεύρης, όπως υποσχέθηκε το Σεπτέμβρη, τον προηγούμενο, την κατάταξή μας και την ανεργία μας πίσω, για να μπορούμε να είμαστε στην ίδια κατάταξη και με τα ίδια μόρια. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις νοσηλευτών που τους ανακοινώθηκε ότι σταματούν την εργασία τους ακόμη και πριν τη λήξη της σύμβασής τους. Για πρώτη φορά, πρωτόγνωρα πράγματα, άκομψα και άχαρα, εν μέσω βάρδιας, δουλεύοντας οι κοπέλες αυτές, τους ανακοινώθηκε προφορικά η αποπομπή τους από το σύστημα, από τα νοσοκομεία. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν πάρει γραπτός γιατί απολύονται. Οι συμβασιούχοι ζητούν την παράταση των συμβασιών τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου.